Νίκη, καταρχάς να πούμε ότι δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό στους 7 που αποτελούν το διευθυντήριο της Χρυσής Αυγής. Αυτό σημαίνει λοιπόν πως η ποινή υπολογίζεται όπως και ο πραγματικός χρόνος έκθεσης της στις φυλακές ως εξής. Εάν λοιπόν το δικαστήριο αποφασίσει να επιβάλλει το ανώτατο όριο του πλαισίου ποινής, δηλαδή ποινή κάθειρξης 15 ετών, αυτό σημαίνει ότι ο πραγματικός χρόνος παραμονής του στις φυλακές θα είναι από 5 έως 9 έτη, αφού συνυπολογίσουμε όμως και τον 1,5 χρόνο της προφυλάκησης του. Εδώ βλέπουμε αδαμαντία τη δεύτερη περίπτωση. Μια υπόθεση εργασίας έχουμε κάνει, όπου η ποινή κάθειρξης που θα ανακοινωθεί δεν θα είναι το μέγιστο, θα είναι 10 χρόνια. Η επιβολή, εδώ βλέπουμε αυτό που μας ανέλησες. Χρόνος φυλάξης 5 με 9. Να δούμε λοιπόν και το άλλο σενάριο. Εφόσον το δικαστήριο επιβάλλει 10 χρόνια κάθειρξη. Αν λοιπόν το δικαστήριο επιβάλλει ποινή κάθειρξης 10 ετών, τότε ο πραγματικός χρόνος παραμονής του στη φυλακή θα είναι 3,5 έως 6 χρόνια. Απομένει βέβαια να ανακοινωθεί η πρόταση της εισαγγελέως όπως και η απόφαση του δικαστηρίου.